Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι το πρόβλημα με τα αδέσποτα είναι κοινωνικό. Εάν δεν ήμασταν και εμείς να τα μαζεύουμε και να τα περισσάψουμε και να τα έχουμε στο καταφύγιο μέχρι να βρουν στέγη, ειλικρινά Δημήτρη μου, ο δρόμος ήταν γεμάτος από σκυλιά. Αλλά πλέον έχουμε λυγίσει. Δεν αντέχουμε άλλο. Και αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Ίσως η κυβέρνηση, ίσως για δημοσιογράφους. Πρέπει να εκπαιδευτούμε, Βίκυ μου, και να πάμε και στη Χριστίνα Αντιγεωργίου, η οποία μπορεί να μας μιλήσει και για μια πρωτοβουλία που επισκέπτεται τη σχολεία και προσπαθούν με μια εκστρατεία διαφώτισης. Χριστίνα, μου σε ακούμε. Ξέρω και είναι πολύ όμορφο αυτό που κάνουν, ναι. Λοιπόν, εμείς έχουμε μια συνεργασία με τον Ανδρέα Τσαβέλλα του Cyprus Voice for the Animals και του εκπαιδευτή Στέφανου Σεβέρη από το Cyprus School of Dog Training. Και έχουμε ξεκινήσει παράλληλα με τις προβολές του ντοκιμαντέρ στα σχολεία, το οποίο ντοκιμαντέρ, να σημειώσουμε ότι προβάλλεται δωρεάν, δηλαδή παρέχουμε στα σχολεία link όπου μπορούν να δείξουν το ντοκιμαντέρ, με στόχο ακριβώς την διαφώτιση των παιδιών για το θέμα, για την υπεύθυνη κυδαιμονία, για το πώς προκαλείται το πρόβλημα, για το πόσο απλές είναι οι λύσεις για να αποφευθεί. Γιατί είναι απλές, είναι απλά, όπως είπε και η Βίκη, είναι θέμα παιδείας. Εάν αντιληφθούν τι σημαίνει υπεύθυνη κυδαιμονία, ότι το σκυλί είναι μέλος της οικογένειας, ότι πρέπει να ζει μαζί μας, ότι πρέπει να του παρέχουμε τροφή, καταφύγιο, κτηνιατρική φροντίδα, να έχει σήμανση, να είναι στηρωμένο, να κοινωνικοποιείται. Δηλαδή είναι σαν να έχεις ένα επιπλέον μέλος στην οικογένεια. Αυτό είναι. Εάν όλα αυτά μπουν μέσα στο πετσί μας και τα κατανοήσουμε, τότε θεωρώ ότι πολύ δύσκολα κάποιος θα εγκατέλειπε ένα ζώο. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό του προβλήματος είναι η χρηστική πλευρά του θέματος, δηλαδή η κυνηγή είναι περίπου το 50% του προβλήματος. Η εγκατάλειψη ζώων από κυνηγούς. Ίσως είναι, εντάξει, δεν έχουμε ακριβείς αριθμούς, ακριβείς στοιχεία, αλλά το πρόβλημα πηγάζει και από εκεί. Υπάρχει τώρα ένα καινούριο νομοσχέδιο που συζητείται, το οποίο θεωρώ ότι είναι αρκετά ελλείπες για πάρα πολλά θέματα και δεν αγγίζει καθόλου τους κυνηγούς, θέλω να πω, γιατί είναι πολύ δυνατό το λόμπι των κυνηγών. Όμως θα έπρεπε να το δούμε πολύ πιο σφαιρικά το θέμα και να μην τιμωρούμε όσους είναι υπεύθυνοι, να προσπαθήσουμε να το πιάσουμε από τη σωστή γωνία το θέμα. Ότι είναι ένα μέλος της οικογένειάς μας το σκυλάκι, το γατάκι, ό,τι και να έχουμε στο σπίτι και ότι δεν μπορείς απλά να πετάξεις ένα μέλος της οικογένειάς σου εκτός σπιτιού. Βεβαίως. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας. Mm-hmm. Και πέραν από αυτό, εκείνο που στοχεύουμε με τις διαλέξεις μας είναι να προωθήσουμε τον εθελοντισμό. Δηλαδή, όντως, όπως είπε και η Βίκη, τα καταφύγια έχουν λυγίσει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι το κάνουν από το υστέρημα του χρόνου τους, του χρήματός τους, της ψυχικής τους αντοχής. Οπότε εμείς, εάν μπορούμε έστω ένα Σαββατοκυριακό να πάμε να βγάλουμε τα σκυλιά βόλτα, να τους δώσουμε ρουχισμό, να τους δώσουμε τροφές, να τους δώσουμε οτιδήποτε χρειάζεται ένα καταφύγιο, ακόμα και κολάρα για να μπορούν να τα παίρνουν βόλτα τα σκυλιά, ας πούμε. Οτιδήποτε κάνουμε, από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο, βοηθούμε πάρα πολύ αυτούς τους ανθρώπους, γιατί μην ξεχνάτε ότι το κοινωνικό πρόβλημα δεν είναι μόνο όσον αφορά τα σκυλιά, αλλά όσον αφορά και τους εθελοντές, που προσπάθουν με νύχια και με δόντια να βοηθήσουν για κάτι που οι παροχές του κράτους είναι ανεπαρκείς, για να το θέσω και πολύ έτσι επίοικος. Είναι σημαντικό όμως αυτό που ανέφερες, Χριστίνα μου, και είμαι σίγουρη ότι το ίδιο θα λέει και η Βίκη, ότι εκτός από την οικονομική ενίσχυση, εκτός από ότι δεν αγοράζουμε και υιοθετάμε, υπάρχει και αυτός ο τρόπος για να βοηθήσουμε τα καταφύγια. Θέλουμε σέρκα, Βίκη μου, να το πω αλλιώς. Θέλουμε, βέβαια θέλουμε. Μπορούμε να κάνουμε έτσι μια βόλτα, ειδικά να πάρουμε και τα παιδάκια μας για να δουν από κοντά τα σκυλάκια, να βοηθήσουν και αυτοί και να μάθουν τι σημαίνει εθελοντισμός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δύο που ήσασταν εδώ σήμερα για να στείλουμε έτσι με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Δέσποτων Ζώων το μήνυμα δυνατά όσο μπορούμε και εμείς από τη θέση μας ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν χάνουμε την ελπίδα μας, αλλά τώρα είναι η ώρα να βοηθήσουμε όλοι μας.